Πολυήμερη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου που θα ασχοληθεί με θέματα τακτικής και στρατηγικής για τις συνομιλίες στο Κυπριακό προτίθεται να συγκαλέσει μέσα στο Σεπτέμβριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αυτό δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Συμβουλίου, η σημερινή συνεδρία του οποίου αναλώθηκε σε ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό. Πάντως, οι αρχηγοί των κομμάτων έκαναν για μία ακόμη φορά λόγο για αδιαλαξία από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να οδηγούνται σε ναυάγιο. Το κλιμάκιο της Τρόικας, με επικεφαλής την Τέλεια Βελκουλέσκου, αναμένεται σήμερα στην Κύπρο. Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει αύριο Τρίτη, όπου αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Στην πέμπτη αξιολόγηση της Τρόικας αναμένεται να κυριαρχήσει το θέμα των κόκκινων δανείων και οι εκποιήσεις κατοικιών. Διευθετήθηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Γεροσκήπου το μεσημέρι, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη. Μετά την καταβολή του ποσού των 5.000 ευρώ και της δέσμευσης για εξόφληση του συνολικού ποσού των 20.000 ευρώ, είπε στο ΚΙΠΕ ο κ. Παυλίδης, έγινε επανασύνδεση από πλευράς της ΑΕΚ του ηλεκτρικού ρεύματος. Γυναίκα ηλικίας άνω των 70 ετών ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας νεκρή από θαλάσσια περιοχή στη Λάρνακα. Πρόκειται για νέο περιστατικό μετά τα δύο χθεσινά με την 20χρονη Ειρήνη Γεωργίου που έχασε τη ζωή της στην περιοχή Φάρο στα Περβόλια και το θάνατο ενός 71χρονου στον Πρωταρά. Διαψεύδει καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ το δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel, σύμφωνα με το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει η πρώτη καγκελάριος που θα αποχωρούσε εκουσίως από τη θέση πριν τη λήξη της θητείας της από το 1949. «Σκοπεύω να εξαντλήσω τη θητεία μου ως καγκελάριος και μετά βλέπουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ διέψευσε πως την ενδιαφέρει η θέση του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ.